Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου συντοπίτες, γεια σας. Αλλιώς είχαμε σχεδιάσει αυτή την παρουσίαση, αλλά δεδομένων των περιστάσεων θα περιοριστούμε σε ό,τι οι καιροί και οι συνθήκες μας επιτρέπουν. Η επικοινωνία μας αυτή σκοπό έχει να σας παρουσιάσει δύο καινούργια βιβλία που έχουν να κάνουν με τη λαογραφία, με την επιστήμη που καταγράφει, εξετάζει και αναλύει τον λαϊκό πολιτισμό με την υλική, την πνευματική και την κοινωνική ζωή του λαού αυτού. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε την ΚΕΔΑ και ιδιαίτερα την πρόεδρό της, τη Μέρη Κουκούλη, που πάντα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη λαϊκή μας παράδοση. Αγαπητοί μου, ένας πολύ σημαντικός τομέας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις μας. Τρεις λέξεις που συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους και που συμπληρώνουν η μια την άλλη. Τα ήθη είναι οι αντιλήψεις, οι άγραφοι νόμοι κάθε κοινωνίας. Τα έθιμα είναι οι πράξεις με τις οποίες εκφράζονται οι αντιλήψεις αυτές και όταν αυτά τα έθιμα σταθερά επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά, δημιουργούν τις παραδόσεις. Στην εποχή μας, ήθη εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και αν πολλά από αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα των παλαιών εποχών. Όμως, δεν δημιουργούνται πια νέα έθιμα, μόνο συνήθειες, ενώ τα παλιά έχουν την τάση, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, να σβήσουν και να χαθούν. Αυτά που επιβίωσαν είναι κυρίως αυτά που παρέχουν θέαμα, αυτά που αρέσουν, γιατί ευχαριστούν και γιατί αναβιώνουν κυρίως από τους πολιτιστικούς συλλόγους για ψυχαγωγικούς ή και για τουριστικούς λόγους. Η συλλογή στοιχείων της πολιτικής μας κληρονομιάς που μέρα με τη μέρα ξεθοριάζει και χάνεται και η διάσωση των έργων του λαϊκού μας πολιτισμού είναι πολύ σημαντική, αφού ο λαϊκός πολιτισμός είναι χρήσιμος σε πολλούς τομείς και βοηθά στην ανάπτυξη ενός τόπου με πολλούς και διάφορους τρόπους. Επειδή λοιπόν οι κοινωνίες στην εποχή μας γίνονται όλο και πιο κλειστές, δύο συντοπίτες μας, ο Δημήτρης Μπόγρης, ο γνωστός Μιτσάρας και η συγγραφέα Γεωργία Σταυριανέα, έκαναν μια προσπάθεια καταγραφής των παλιών λαϊκών παραμυθιών, ώστε αυτά να γίνουν σκητάλοι για το μέλλον και να μην ξεχαστούν, αλλά και για να βάλουν ένα λιθαράκι στα λαογραφικά της Έλληνας. Ο Μιτσάρας, ένας απλός, αυθεντικός και γνήσιος Ελληνίτης, θυμήθηκε και είπε με δικά του λόγια όσα οι παππούδες και οι γιαγιάδες του έλεγαν όταν ήταν παιδί. Επανέφερε στη μνήμη του τα παραμύθια των παιδικών χρόνων. Αυτός ο άνθρωπος της Ελληνίτικης Υπαίθρου, χωρίς να το ξέρει, κουβαλά μέσα του την πείρα και τη σοφία ενός ολόκληρου πολιτισμού, του λαϊκού μας ελληνίτικου πολιτισμού, ενός πολιτισμού που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ιδιαίτερα τώρα που λόγω της παγκοσμιοποίησης και της φαινομενικής ευδαιμονίας ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τον πολιτισμό του προσπαθεί να μας επιβληθεί. Η Γεωργία τώρα με το μικρόβιο του λαογράφου που πάντα έψαχνε τοπικούς μύθους, παραμύθια και ιστορίες ή κάποιο ξεχωριστό δρόμενο τα κατέγραψε και με τη λογοτεχνική της πένα τα επεξεργάστηκε. Έτσι λοιπόν προέκυψαν και τα δύο βιβλία που σήμερα σας παρουσιάζουμε. Το πρώτο βιβλίο είναι «Το λαϊκό το παραμύθι με κουκί χωρίς ρεβίθι», το οποίο αποτελεί μια πηγή αναφοράς στα ελληνίτικα λαϊκά παραμύθια μιας άλλης εποχής. Την εικονογράφηση του βιβλίου την έχει κάνει η Βάνα Σμπαρούνη, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία της. Το βιβλίο αυτό περιέχει 13 λαϊκά παραμύθια που είναι αφιερωμένα σε όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά. Αυτά που αγαπούν την ελληνίτικη παράδοση και βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν να την αναστήσουν και να τη διατηρήσουν. Οι ήρωες στα λαϊκά αυτά παραμύθια, όπως βέβαια και σε κάθε παραμύθι, προσπαθούν ως περιπλανόμενοι και αναζητητές να ανταπεξέλθουν στο στίβο της ζωής, να δραπετεύσουν από τα δεσμά της σκληρής πραγματικότητας και συνεχώς αναζητούν ένα τρόπο διαφυγής ώστε να εκπληρώσουν το πεπρωμένο και το καθορισμένο. Εδώ διαφαίνεται η σημασιολογική αλλά και η παιδαγωγική αξία των παραμυθιών μέσω των πολυάριθμων και πανανθρώπινων μηνυμάτων που περιέχουν και αναδεικνύουν. Παρά την αλλαγή των καιρών,
Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και τις εξελίξεις στην ιστορία, η ισχύ των παραμυθιών παραμένει αναλύωτη και αμετάβλητη. Μια ισχύ που μπορεί να καλλιεργήσει συνειδήσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την αξία της ανθρώπινης κρίσης και υπόστασης. Το λαϊκό το παραμύθι με κουκί χωρίς ρεβίθι. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσει και το μήλο να γυρίσει. Οι παλιοί παραμυθάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες ξαναχτύπησαν και πάλι και μας άνοιξαν αγκάλι. Παραμύθια που γεράσαν, τις γενιές δεν προσπεράσαν. Συνεχίζουν να μας λένε, να γελάνε και να κλαίνε. Παραμύθια αγαπημένα και καθόλου ξεχασμένα, δώσε χέρι να αρχινήσουν, τη γενιά να συνεχίσουν. Τι πιο ωραίο λοιπόν από το να παρακαλέσω με το φίλο μας τον Μιτσάρα να μας διηγηθεί ο ίδιος με το δικό του μοναδικό τρόπο ένα, όποιο ένα θέλει παραμύθι. Θα ακολουθήσουν ελληνίτικα τραγούδια από την εξαίρετη ομάδα τα Γενοβιόλια, ένα κομμάτι της Εστουδιαδίνας Έλληνας που μοναδικό της στόχο έχει την αναβίωση της ελληνίτικης παραδοσιακής μουσικής και στίχων, ώστε τα τραγούδια που μας λένε να ζωντανεύουν και να συνεχίζουν το ταξίδι τους στο χρόνο. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, θα σας πω ένα από τα όμορφα παραμύθια που έχει μέσα το βιβλίο, την Πεθερά και τη Μουγγή Νύφη. Μια φορά λοιπόν και ένα καιρό ήταν μια όμορφη κοπέλα η οποία ήταν ψευδή. Και αυτό ήταν ένα ελάττωμα που ήταν δύσκολα να παντρευτεί την τότε εποχή. Την αγάπησε λοιπόν ένα παλικάρι και πήγε στη μάνα του να της το πει. «Ρε μάνα», της λέει, «αγαπάω μια πολύ όμορφη κοπέλα από το χωριό και θέλω να την παντρευτώ. Ποια είναι, παιδί μου?» Λέει, «η τάδε, η Κατερίνα». «Ρε παιδί μου», του λέει, «αυτή τι να την κάνεις, αυτή ξέρω ότι είναι μουγγή». «Μάνα», της λέει, «μου έχουν πει ότι μιλάει λίγο». «Παιδί μου», του λέει, «είναι μουγγή, τι να την κάνεις». «Ρε μάνα», της λέει, «μου είπαν ότι μιλάει, εγώ θα την παντρευτώ, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν, θα την παντρευτώ». Την παντρεύεται λοιπόν, πήγαν σπίτι, την άλλη κοιμήθηκαν, την άλλη μέρα ξυπνάνε. Της λέει τι θα μαγειρέψουν, τι θα κάνουν, πώς θα είναι στη μέρα τους. Αυτή κούναγε τους ώμους. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Πάει στη μάνα του. «Ρε μάνα», της λέει, «θα σκάσω. Δεν μιλάει καθόλου. Αλλά μου έχουν πει, έχω βάσιμες πληροφορίες, ότι μιλάει. Τι να της κάνω?» «Ρε παιδί μου», του λέει, «τι να της κάνεις. Πήγαινε πάρε», λέει, «αύριο μια κοιλιά μοσχαρίσια, έναν πατσά από το χασάπι, αλλά να είναι ακαθάριστος όμως, να δούμε θα τον μαγειρέψει». Πάει λοιπόν, παίρνει την ακαθάριστη κοιλιά όπως ήταν με την κοπριά μέσα, της την πάει, της λέει, «Κατερίνα, θα τη μαγειρέψεις. Όπως είναι να τη φάμε». Αυτή δεν μίλησε πάλι, παρά μόνο κούνα για τις πλάτες της. Τίποτα, ούτε αυτή τη μέρα μίλησε. Την άλλη μέρα λοιπόν ξαναπάει στη μάνα του. «Ρε μάνα», της λέει, «δεν μπορώ άλλο. Τι να της κάνω?» «Θα πας», το λέει, «και να της πάρεις παπούτσια. Αλλά θα της πάρεις όμως τα πιο στενά. Να δούμε τι διάβολο θα τα φορέσει». Πάει λοιπόν και αυτός, της αγοράζει ένα ζευγάρι παπούτσια παιδικά, της τα πάει, της λέει, «έλα αγάπη μου, σούβερα παπούτσια, να τα φορέσεις». Προσπαθούσε και αυτή να τα φορέσει, της λέει, «σου κάνουνε». Κούναγε τους ώμους πάλι. Έτσι περνάγαν οι μέρες και γινόταν αυτό. Πάει πάλι στη μητέρα του και της λέει, «ρε μάνα, τι να της κάνω τώρα?» «Ξέρεις τι θα κάνεις», του λέει, «θα πάει να πάρεις ένα κομμάτι μάρμαρο, μάρμαρο πέτρα, να δούμε, και θα της το πας για να το τρίψει στα μακαρόνια που θα μαγειρέψει, να δούμε, θα το τρίψει. Άμα τρίψει και την πέτρα είναι τελείως μουγγή». Πάει λοιπόν και αυτός αγοράζει, βρίσκει ένα μάρμαρο, το πάει,
Της λέει, έλα αγάπη μου, σου βερατήρι να τρίψεις για τα μακαρόνια. Πάλι δεν μίλησε, πάλι κούναγε τις πλάτες αυτή. Έτσι περνάγανε λοιπόν οι μέρες. Μια μέρα πάει πάλι στη μάνα του, λέει, ρε μάνα, δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει να την κάνω να μιλήσει. Τι να κάνω, παιδί μου, του λέει, ξέρεις τι θα κάνεις, θα κάνεις τον πεθαμένο. Να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα πει μια κουβέντα όταν σε δει. Τίποτα, δεν θα κλάψει λίγο. Έκανε και αυτό τον πεθαμένο, τον στολίσαν εκεί, τον βάλανε πάνω στο τραπέζι. Μαζεύτηκε το χωριό και τον κλαίγανε. Αφού τον κλαίγανε λοιπόν όλες οι γυναίκες του χωριού, ήθελε και αυτή να κλάψει τον άντρα της. Αρχίζει λοιπόν και του λέει, «Αχ, άντα μου, καλή μου άντα, τι να σου πω το τιμητό, τη τζιλιά με τα κατά, τα παπούκια τα τενά ή το μαμαλωτήλι». Και έτσι λοιπόν μίλησε η Κατερίνα και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έντιο. Αϊ δόνια και παγόνια,
Πάμε τώρα στο δεύτερο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ένα φυστική δρόμος. Ιστορίες του χθες». Η πολυγραφότατη Γεωργία Σταυριανέα στο 14ο της βιβλίο έχει εκδώσει άλλο ένα βιβλίο με λαογραφικά διηγήματα, ένα με διηγήματα, δύο βιβλία με αληθινές ιστορίες, τρία μυθιστορήματα και πέντε παιδικά βιβλία. Η Γεωργία λοιπόν στο νέο της αυτό βιβλίο επέλεξε πάλι να περιγράψει 12 ιστορίες του χθες. Ιστορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και που προέκυψαν από τις αφηγήσεις παλαιών Εγγυνητών. Ιστορίες αυτές περιγράφουν καταστάσεις που έζησαν οι ίδιοι ή που άκουσαν από τους γονείς ή τους παππούδες τους. Είναι λοιπόν όλες ιστορίες του χθες, αλλά δοσμένες με τον ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό τρόπο γραφής της Γεωργίας. Ας ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα μιας ιστορίας που θα μας διηγηθεί η αγαπημένη σε όλους μας Μέρη Χαλδαίου και μετά θα απολαύσουμε άλλο ένα τραγούδι από τα Αιγινοβιόλια. Μέρη, ο λόγος σε σένα. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά εύχομαι με υγεία και αγάπη. Απόσπασμα από το διήγημα του Άγιου Ανιού του Κλείδωνα. Ξημέρωσε στη χάρη του Αγίου και η Αθηνά, η μάνα της Παρασκευής, σηκώθηκε αξιμέρωτα. Αφού προσευχήθηκε και θύμιασε να μυρίσει το σπίτι Χριστό, όπως έλεγε κάθε φορά που τα παιδιά γκρίνιαζαν με το θυμιάτισμα, βγήκε στην αυλή. Ο ήλιος μόλις είχε σκάσει και τα τριζόνια υμνούσαν του ήλιου τον ερχομό. Η Αθηνά έβαλε φαγητό σε όλα τα πιατάκια των γατιών και των πουλιών και πήρε το σταμνί για να τους βάλει και νερό. «Να πάρει», μουρμούρισε. «Αν εγώ δεν γεμίσω νερό, κανείς δεν το κάνει». Πήρε στα χέρια της το δοχείο και πήγε προς το πηγάδι στην άκρη της αυλής. Το βλέμμα της πλανήθηκε στο χώρο και με μηχανικές κινήσεις πέταξε τον κουβά στο πηγάδι. Ξαφνικά τα μάτια της είδαν κάτι μέσα στο μισοσκόταδο που την έκανε να τριχιάσει σύγκορμη. Εκεί στην άκρη, από τα ξύλα, είδε κάτι μισοσκεπασμένο, κάτι σαν τσουβάλι. Ένα τσουβάλι που η άκρη του ήταν μισοσκισμένη από τους γάτους προφανώς και μια πατούσα ανθρώπινη προεξήχε. Πήρε μερικές βαθιές ανάσες να της φύγει η τρεμούλα και με το χέρι της σκέπασε το στόμα με της ξεφύγει κάποια κραυγή. Ξανακοίταξε δειλά, με μισόκλειστα μάτια, προς το σωρό με τα ξύλα. Αναμφίβολα, ήταν πατούσα αυτό που προεξήχε από το τσουβάλι. Φορούσε μάλιστα και μια καρό κάλτσα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξύπνησε έντρομη τον άντρα της. «Ξύπνα, Βασίλη! Βασίλη, ξύπνα! Συμφορά μας βρήκε!» «Βασίλη, λέω, ξύπνα!» Το σκούντιξε δυνατά. «Τι συμβαίνει? Τι έπαθες πρωινιάτικα, μωρέ?» φώναξε ο αγουροξυπνημένος Βασίλης και την κοίταξε με απορία. «Σσ, μη φωνάζεις και ξυπνήσεις το κορίτσι. Σήκω να σου δείξω κάτι», είπε και τον τράβηξε από το χέρι. Με τα σόβρακα και σχεδόν κοιμισμένο τον οδήγησε στην αυλή. «Κοίτα εκεί στα ξύλα, τι βλέπεις?» του είπε ψιθυριστά. «Τίποτα, ακόμα δεν έχει φέξει καλά-καλά. Αν είναι κάνα φιδάκι και με ξύπνησες έτσι άγρια, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει γυναίκα», μίλησε θυμωμένα ο Βασίλης και γύρισε προς το σπίτι. «Κοίτα καλά, Χριστιανέ μου, ένα τσουβάλι είναι εκεί, δεν το βλέπεις?» «Α, έφερε ο Τζίμι στην κοπρία?» «Το ξέρω». «Μα και για την κοπρία, μωρέ, με ξύπνησες?» «Έχεις δει, μωρέ, κοπρία να φοράει κάλτσες?» είπε με αγανάκτηση Αθηνά. «Κάλτσες! Δεν είσαι καλά γυναίκα. Κάτι έπαθες». «Βασίλη μου γλυκέ», του είπε με ειρωνία και τον έπιασε από το χέρι. «Δίπλα στα ξύλα μας, στην αυλή μας, πλάι στο πηγάδι μας, βρίσκεται ένας μακαρίτης μέσα σε ένα τσουβάλι. Κατάλαβες?» του είπε με έντονο ύφος. «Ξύπνα επιτέλους!» Έντιο. Thank you.
Λόγος τώρα στην Γεωργία Σταυριανέα για ένα χαιρετισμό και για να μας πει δύο λόγια. Γεια σας, χρόνια πολλά και από εμένα. Και βέβαια αρχικά να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Κέδα και προσωπικά την κυρία Κουκούλη που μας έδωσαν αυτό το βήμα, ώστε να γνωρίσετε τα βιβλία που παρουσιάζουμε και τη δουλειά μας με την παράδοση γενικότερα. Ο κύριος Ηρακλής Καλογεράκης σας έχει ήδη μιλήσει για τα βιβλία που παρουσιάζουμε απόψε. Εγώ απλά να πω ότι τα βιβλία αυτά είναι μόνο ένα κομμάτι από τη συνολική δουλειά που κάνουμε σε σχέση με την παράδοση. Είμαστε μια ομάδα, μια δυναμική παρέα που ο καθένας από το δικό του μετερίζει και όλοι μαζί, με πολύ μεράκι και υπομονή, ψάχνουμε, βρίσκουμε, μελετάμε, μαθαίνουμε και καταγράφουμε, προσπαθώντας να αναστήσουμε και να συνεχίσουμε την Αιγινήτικη λαϊκή παράδοση, με μόνο κίνητρο το πάθος και την αγάπη μας για την Αίγινα και για τη λαϊκή σοφία της. Είμαστε τα Αιγινοβιόλια. Να σας συστηθούμε. Είναι ο Αλέξανδρος στο ούτι, ο Μιτσάρας στο βιολί, η Μαρία στην κιθάρα, ο Σπύρος στο λαούτο, εγώ στο πεντήρ και απόψε λείπει από την παρέα μας η Κλεοπάτρα που παίζει ακορντεόν, αλλά είναι εκτός Αίγινας, και ο Ανδρέας ο Γιαννούλης που παίζει σαντούρι. Τα βιβλία, όπως σας είπε ο κύριος Καλογεράκης, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο Λιχνάρι. Εδώ να σημειώσω ότι το κάθε ένα βιβλίο που θα αποκτήσετε είναι μοναδικό. Και αυτό γιατί είναι χειροποίητο. Γραφή, επιμέλεια, εκτύπωση, βιβλιοθεσία, εξώφυλλο, όλα φτιαγμένα στο χέρι. Ο κύριος λόγος του χειροποίητου είναι το χαμηλό κόστος, ώστε στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε όλοι οι συντοπίτες μας να μπορούν να το προμηθευτούν. Ετοιμάζουμε και ένα CD με γεννήτικα παραδοσιακά κομμάτια, καθώς και άλλο ένα CD με όλα τα παιδιά μας της Εστούντια Αντίνας. Τα έσοδα από τα βιβλία και τα CD θα συγκεντρωθούν στον κουμπαρά της Εστουδιαντίνας με ένα σκοπό. Ονειρευόμαστε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να βγούμε και έξω από το νησί μας, να μεταφέρουμε τα τραγούδια, τα παραμύθια και τους μύθους μας εκτός των τυχών. Να πάμε και σε άλλα νησιά, να ανταλλάξουμε πολιτισμό σε μια όμορφη και δημιουργική πολιτισμική άμυλα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους σας για τη στήριξη και ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία, ειρήνη και αγάπη. Thank you.
Φίλοι μας αγαπημένοι, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και κυρίως σας ευχαριστούμε που στηρίζετε έμπρακτα τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, το βιβλίο και γενικά τη λαϊκή μας παράδοση. Χρόνια πολλά από καρδιάς εμείς θα ευχηθούμε. Τον κόσμο μας καλύτερο κάποια στιγμή να δούμε. Να είστε όλοι καλά και να μην ξεχάσετε πως τα βιβλία στηρίζουν και τη λαογραφία της Έγινας και την προσπάθεια της Εστουδιαδίνας Έγινας. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν και διατίθενται στο βιβλιοπωλείο της Έλληνας Λιχνάρη. Χρόνια σας πολλά και πάλι. Δύο πράγματα ευχόμαστε για τον καινούριο χρόνο. Πάμπλουτι να είστε στη χαρά και πάμπτωχοι στον πόνο. Καλή χρονιά!